the second one, but Taliban. Η Καλαμάτα από χτες το απόγευμα βρίσκεται στον τελικό για την διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προέκρινε την Καλαμάτα στην τελική φάση, αναγνωρίζοντας έτσι την προσπάθειά της όλο αυτό τον καιρό. Η Επιτροπή Αξιολόγησης σε ειδική συνέντευξη στο Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τις τρεις ελληνικές πόλεις που περνούν στο δεύτερο και τελικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής της πόλης που θα φιλοξενήσει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021 στην Ελλάδα. Οι προκριθήσεις πόλεις είναι η Καλαμάτα, η Ελευσίνα και η Ρόδος. Αρχικά, μόλις ανακοινώθηκε ότι οι πόλεις που επρόκειται να προκριθούν θα ήταν μόνο τρεις από τις συνολικά 14 υποψήφιες, υπήρξε μια ανησυχία αφού οι πιθανότητες μειώνονταν. Όμως η αισιοδοξία και οι ελπίδες του επιτελείου της Καλαμάτας 21 δικαιώθηκαν μετά από λίγο όταν διαστόματος του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης, Steve Green, ακούστηκε το όνομα της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Το επίπεδο όλων των υποψηφιότητων ήταν αρκετά υψηλό σε σχέση με αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων χωρών και ότι η διαδικασία επιλογής είχε δυσκολίες, παραδέχτηκε η Επιτροπή. Από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Πολιτισμού Αριστίδης Μπαλτάς ευχαρίστησε όλες τις πόλεις για τις υποψηφιότητές τους και ζήτησε αλληλεγγύη και καλό κλίμα ανάμεσα σε αυτές που επιλέχθηκαν για να καταφέρει σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα να φιλοξενήσει το θεσμό το 2021 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στη δεύτερη φάση, οι τρεις πόλεις που προκρίθηκαν θα πρέπει να καταθέσουν τον ανανεωμένο φάκελο υποψηφιότητας με περισσότερες λεπτομέρειες για τις δράσεις, ακολουθώντας μάλιστα τις συμβουλές και τις υποδείξεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, να προετοιμαστούν για την επίσκεψη της Επιτροπής και να παρουσιάσουν εκ νέου την υποψηφιότητα της πόλης ενώπιον της Επιτροπής. Η ανακοίνωση της πόλης που θα ανακηρυχθεί σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης αναμένεται στα μέσα Νοεμβρίου του 2016. Το Γραφείο Υποψηφιότητας της Καλαμάτα 21 σε ανακοίνωσή του ευχαρίστησε όλους τους φορείς, συλλόγους, εθελοντές, συντονιστές και συμμετέχοντες των ομάδων εργασίας και όλους όσοι έχουν συμβάλει κατά την προετοιμασία της υποψηφιότητας της Καλαμάτας, καταλήγοντας ότι συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά, συστηματικά και ενωτικά την προσπάθεια έτσι ώστε η πόλη μας να αναδειχθεί σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Εμφανώς ικανοποιημένοι βγήκαν από την αίθουσα μετά το αποτέλεσμα τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, όσο και ο εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου Υποψηφιότητας Καλαμάτα 21, Έκτορ Τσατσούλης. Νομίζω όπως όλοι οι Καλαματιανοί ότι ο αγώνας τον οποίο κάναμε με ενότητα είχε αυτό το άριστο αποτέλεσμα. Ζητώ από εδώ και πέρα η ενότητά μας να είναι ακόμα μεγαλύτερη, να έχουμε περισσότερους εθελοντές, ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούμε όλοι, να είμαστε η πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021. Το χρωστάμε άλλωστε στους προγόνους μας. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από αυτό το χώρο πριν από 200 χρόνια ξεκίνησε η Επανάσταση του 21. Μετά από 200 χρόνια η Καλαμάτα να είναι μια σημαίνουσα ευρωπαϊκή πόλη στον πολιτισμό. Ήταν έκπληξη για μας ότι ήταν μόνο τρεις οι πόλεις που περάσαν στον τελικό. Σίγουρα αυτό δυσκόλεψε και έθεσε πολύ στενά όρια για όλους μας. Ήταν μια στιγμή αγωνίας, όσο και αν είχαμε πίστη στις δυνάμεις μας. Αλλά η Καλαμάτα απέδειξε ότι η σωστή οργανωμένη δουλειά από την αρχή έφερε αποτέλεσμα. Είμαστε στους τρεις, τρεις στους 14, με ικανούς ανταγωνιστές, αλλά είμαστε σίγουροι θα τα πετύχουμε. Ευχαριστούμε. Πρέπει να αισθάνονται ευτυχισμένοι. Η πόλη μας προβλήθηκε. Ο αγώνας που θα κάνουμε θα είναι για το μέλλον, για μια πόλη πραγματικά ευρωπαϊκή, για μια πόλη η οποία θα ακούγεται σε πολλούς τομείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ενωμένοι. Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Όπως μέχρι τώρα είμαστε όλοι μαζί, από εδώ και πέρα θα είμαστε ακόμα πιο μαζί. Καλή επιτυχία για να είμαστε πολιτιστική πρωτεύουσα.